Μωράκια μου όμορφα. Πώς το λένε στα γαλλικά? Mon petit bébé, νομίζω. Bienvenue. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing που θα κάνουμε μαζί. Συνεχίζω εγώ εδώ το στυλ athleisure ή για κάποιους εντελώς αθλητικό. Τι να κάνουμε, αυτό είχα τώρα εύκαιρο, αυτό φοράω για να με δείτε. Θα κάνουμε ξανά ένα unboxing, όπως μπορείτε να φανταστείτε, να υποθέσετε και να είστε σίγουροι. Ξανά ένα προϊόν από την Banggood. Θα δούμε κάτι το οποίο έχουμε δει κάποια άλλη στιγμή, αλλά άλλο προϊόν. Είναι λοιπόν και αυτό ένα φωτιστικό. Θα σας πω εγώ, και την άλλη φορά που είχαμε δει τα φωτιστικά ήταν ηλιακά, άρα όπως μπορούμε να υποθέσουμε, να θεωρήσουμε και να είμαστε σίγουροι. Και αυτό είναι ηλιακό φως. Πήρα μόνο ένα αυτή τη φορά, γιατί ήθελα να το δοκιμάσω, ενώ την άλλη φορά είχα πάρει 4. Το κουτί αυτό που βλέπετε είναι πολύ μικρό. Και τι έκπληξη, αυτό μέσα έχει 4. Okay. Λοιπόν, νόμιζα ότι είχα πάρει μόνο ένα και νόμιζα ότι ήταν ένα μεγάλο. Όταν λέω μεγάλο δεν εννοώ τέρας, εννοώ μεγάλο τύπου όσο το κουτί. Αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή νόμιζα ότι ήταν τόσο. Αλλά εν τέλει αυτά εδώ είναι τόσο. Να το βάλω στο χέρι μου για να έχετε μια εικόνα. Είναι αυτό εδώ. Όπως το βλέπετε. Δεν μοιάζει για τέρας, θα το έλεγα. Αλλά okay. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Εδώ τι μου έχει. Εδώ μου έχει 4 μαξιλαράκια αυτοκόλλητα. Αυτά λογικά, και το άλλο το έχω στο τραπέζι εδώ πέρα, είναι αυτά που λέμε τα διπλής όψης, αυτοκόλλητο-αυτοκόλλητο. Για να τα κολλήσουμε από κάτω, θα σας τα δείξω τώρα. Και έχουμε και το φωτιστικό. Το φωτιστικό είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Είναι σε μαύρο χρώμα και εδώ από κάτω είναι το φως το οποίο λάμπει. Δεν λάμπει, τύπου κάνει χαμό και τυφλώνομαι και δεν μπορώ να ζήσω, Θεέ μου, είμαι βρικόλακας, πάρτε το από πάνω μου. Είναι απλά να το βάλεις στο μπαλκόνι σου για να έχεις μια κοροϊδία και μια αίσθηση ότι έχω φως και βλέπω. Τίποτα το τρομερό δηλαδή. Εδώ από πάνω είναι ο ηλιακός συλλέκτης που χρησιμοποιούμε, η λάμπα δηλαδή, για να μπορεί να παίρνει το φως. Οι δύο υποδοχές για τις βίδες, τις οποίες βίδες τις έχει εδώ, έχει 2, 4, 6, 8. Θεωρούμε όλοι ότι πρέπει να έχει 8, απλά τις μετράω γιατί μιλάμε για προϊόν το οποίο έχει έρθει απομακρυσμένα, άρα για να είμαι σίγουρος. Και έχουμε και το εξής. Εδώ από κάτω, αυτό, αν φαίνεται, νομίζω φαίνεται, είναι ένα πλαστικό που από ό,τι καταλαβαίνω καλύπτει την μπαταρία, καλύπτει το κομμάτι αυτό το οποίο παίρνει, δίνει ρεύμα και όλα αυτά. Αυτό το τραβάμε, το βγάζουμε και τα μαξιλαράκια τα οποία σας είπα πριν είναι αυτά εδώ και μπαίνουν εδώ. Ούτως ή άλλως στο μέγεθος είναι ακριβώς. Άρα αντί να το καρφώσουμε ή να το βιδώσουμε, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να το βάλει στα κάγκελα στο μπαλκόνι του. Εγώ ας πούμε θα το βάλω στα κάγκελα στο μπαλκόνι μου. Δεν θα μπω στη διαδικασία να το βιδώσω προφανώς. Αυτά ας πούμε θα ήταν καλό να τα βιδώνατε αν τα βάζατε σε κάποια σκαλιά, απλά ενδεικτικά για να φωτίζουν, όπως είπαμε πριν με την έννοια του να φωτίζουν, αλλά για να δείχνουν ότι εδώ υπάρχει ένα μονοπάτι. Αν τα βάζετε εκεί, ναι, okay, να τα βιδώνατε. Αλλιώς αυτό. Αυτοκόλλητο διπλής όψης. Το βάζουμε, το βγάζουμε και από την άλλη όσον αφορά το κομμάτι για να το κολλήσουμε και είμαστε έτοιμοι. Αυτά σίγουρα όπως όλα τα υπόλοιπα ηλιακά φώτα που έχω χρησιμοποιήσει και έχω εγκαταστήσει, δεν θα ανάψουν κατευθείαν τύπου στο πρώτο τρίωρο, τετράωρο φορτίσαν, εντάξει, okay, πάμε να ανάψουμε. Συνήθως όλα αυτά χρειάζονται, από ό,τι έχω εγώ παρατηρήσει, περίπου μία μισή μέρα για να φορτίσει η μπαταρία εντελώς στον ήλιο με καλό φωτισμό. Επίσης, εάν είναι μια καλή ηλιόλουστη μέρα, στην οποία ο ήλιος χτυπάει ντάλα και δεν έχουμε σύννεφα, δεν έχουμε οτιδήποτε, θα σας βγάλουν και όλο το βράδυ
με το να φωτίζουν. Εάν έχει συννεφιά ή οτιδήποτε, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ, ας πούμε χειμώνα, που δεν έχει πολύ έντονο φως, που δεν έχει πάρα πολύ ήλιο και νυχτώνει και νωρίς. Γιατί ας πούμε νυχτώνει γύρω στις 5.30 περίπου, σε εκείνη τη φάση δηλαδή του χειμώνα. Αυτά εμένα, όχι τα συγκεκριμένα, τα άλλα τα ηλιακά που έχω, μου καίνε περίπου από τις 5.30, γιατί όλα αυτά έχουν κάποιον μαγικό αισθητήρα που καταλαβαίνει πόσο φως έχει ο περιβάλλον χώρος. Οπότε, εμένα τα άλλα μου βγάζουν περίπου από τις 5.30, πείτε που ανάβουν, να ανάβουν 6 αν όχι 5.30, μέχρι τη 1, μέχρι τις 2, κάπου εκεί. Το καλοκαίρι όμως που νυχτώνει πιο αργά, που έχει πιο πολύ ήλιο, πιο πολύ φως και όλο αυτό το κομμάτι, μου βγάζει όλη τη νύχτα. Αλλά σκεφτείτε ότι το καλοκαίρι, ας πούμε τύπου Ιούλιο, μου ανάβει γύρω στις 9 παρά, νομίζω 8.30-9 παρά. Σε κάθε περίπτωση, αυτά εδώ είναι τα φώτα που αγόρασα από το Banggood. Θα σας γράφω τον τίτλο για να ξέρετε ακριβώς πώς αναφέρονται στη σελίδα της Banggood, εάν σας ενδιαφέρει να τα βρείτε. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να τα πήρα 14 ευρώ. Νομίζω κάτι τέτοιο. Πρέπει να κάνανε γύρω στα 14 ευρώ. Δηλαδή για 4 είναι καλά. Ναι, είναι καλά. Βγαίνει γύρω στα 3,5 ευρώ. Κάτι τέτοιο το ένα. Και για αυτό που παίρνετε. Αλλά okay. Αυτά από εμένα. Αυτά από τα φώτα τα ηλιακά της Banggood που είδαμε μαζί μόλις τώρα. Εσείς μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε και να πατάτε το καμπανάκι. Ό,τι θέλετε το ξαναλέω, μου το γράφετε στα σχόλια. Από εμένα, καλή συνέχεια, μείνετε ασφαλείς, να προσέχετε. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν, γεια σας!